Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίνη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τασούλη και κύριε Φόσκολα. Καλημέρα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα εκεί στην Μάνδρα, κύριε Γκίνη? Είχαμε και την νέα φωτιά χθες. Κοιτάξτε, όσον αφορά το μέτωπο, και εγώ έχω τις πληροφορίες με εσάς και μάλιστα ενημερώθηκα τώρα και από την εκπομπή σας για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, αν θέλετε να σας πω. Ναι, για τους επαγγελματίες να μας πείτε. Ναι. Και τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της περιοχής. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, εναλλάσσουν τα συναισθήματα διαρκώς. Από την απελπισία πηγαίνουμε στην οργή, από την οργή στην απελπισία και ξανά το ίδιο. Έτσι, η κατάσταση αυτή που ζούμε δηλαδή είναι σχεδόν δυστοπική τώρα πια. Κανείς δεν περίμενε ότι μετά από τις προηγούμενες μέρες που περάσαμε με την πυρκαγιά, ότι θα είχαμε νέο μέτωπο, αυτή τη φορά στην άλλη μεριά, ας το πούμε έτσι, των Βιλίων, με το οποίο θα ξανααναγκαστούν κάτοικοι και μικροί επαγγελματίες περιοχής να ξαναριχτούν στη μάχη, να το αντιμετωπίσουν, μαζί φυσικά με τους πυροσβέστες. Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Έχετε εικόνα αν υπάρχουν... Η οργή είναι μεγάλη, το συναντήσατε και εσείς, νομίζω, τα συνεργεία σας θες. Ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα, συνεχίστε. Πείτε μου, πείτε μου. Έχετε εικόνα αν υπάρχουν επιχειρήσεις με ζημιές στην περιοχή? Ναι. Αν... Η εικόνα που έχουμε μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον είναι ότι δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση η οποία να έχει υποστεί κάποια ζημιά. Αλλά, κύριε Φόσκολο, όταν λέμε ζημιά, πάντα εννοούμε έτσι το ότι δεν κάηκε. Φωστά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το μικρό μαγαζί, αυτή η μικρή επιχείρηση, θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Έτσι. Γνωρίζετε την περιοχή. Η περιοχή αυτή είναι μια περιοχή στην οποία πηγαίνει κόσμος ως συνήθως το Σαββατοκύριακο, πολλές φορές την Κυριακή του. Πηγαίνει για να απολαύσει το δάσος, τη φύση, κάνει μια βόλτα στο χωριό και επιστρέφει μετά σε κάποιο μέρος της Αττικής, από το οποίο, ας πούμε, ξεκίνησε για να επισκεφτεί τα βίλια. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον, την αυριανή μέρα, που εύχομαι να έχει σβήσει η φωτιά, να έχει τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συνεχίσουν λοιπόν να ζουν, πώς θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους εκεί? Και φυσικά δεν είναι μόνο τα μικρά μαγαζιά, είναι και μικροί κτηνοτρόφοι που υπάρχουν στην περιοχή, είναι μελισσοκόμοι οι οποίοι κάθε άνοιξη, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, πηγαίνουν τα μελίσια τους εκεί, που δεν θα μπορέσουν να τα ξαναπάνε. Δηλαδή, οι επεκτάσεις που έχει αυτό το πράγμα είναι μεγάλες για τον κόσμο που ζει εκεί, αλλά και για τον κόσμο των γύρω περιοχών, των γύρω χωριών. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Χρειάζονται μέτρα, χρειάζονται ειδικά μέτρα? Φυσικά. Εμείς πρώτα απ' όλα θεωρούμε και σαν Ένωση Επαγγελματιών Ελευσίνας Μάνδρας ότι πρέπει άμεσα να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για τους μικρούς επαγγελματίες, μικρούς βιοτέχνες που έχει η περιοχή. Πρέπει να ανακοινωθούν τώρα, να πούμε ότι ακόμα και αυτοί που έχουν κάποια καταστήματα, αυτά είναι κυρίως καταστήματα εστίασης, που δουλεύουν, ας το πούμε έτσι, με έναν τοπικό τουρισμό εδώ από την Αττική και τη Δυτική Αττική κυρίως. Πρέπει να επιδοτηθούν ακόμα και τα ενίκια τους, γιατί η λεγόμενη σεζόν για αυτούς τους ανθρώπους καταλαβαίνετε ότι χάθηκε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι πράγματι δύσκολα. Ναι, ναι, κύριε Γκίνη, χάθηκε η σεζόν. Είναι ανέχικτο να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι τη δραστηριότητα. Θα δούμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει και η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Κύριε Γκίνη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας και τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να έχετε καλή μέρα.